είμαστε εδώ στο The Color Web TV και σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Νίκο Παπά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Γεωργία. Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ο κύριος Παπάς είναι τομεάρχης μεταφορών υποδομών στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και φυσικά, να μην το ξεχνάμε, βουλευτής στο νότιο τομέα με το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Και είναι πλούσια η επικαιρότητα. Βεβαίως αυτό το θέμα με τις πλημμύρες δεν περιμέναμε να το αντιμετωπίσουμε τόσο σύντομα και φάνηκε ότι δεν υπήρχε τελικά ως προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού. Ισχύει αυτό? Θα πρέπει να συνηθίσουμε και εμείς και εσείς οι δημοσιογράφοι, νομίζω, να λέμε ότι δεν τα περιμέναμε. Τώρα πλέον δεν δικαιούται κανείς να εκπλήσετε και κυρίως δεν δικαιούται να εκπλήσετε η διοικητική μηχανή. Το γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά ότι μετά τις φωτιές αυτό θα ήταν το πρόβλημα. Και τι δεν έγινε? Θα πει κανείς, τι περίμενες, ότι σε 2 μήνες θα έχουν γίνει αντιπλημμυρικά έργα? Όχι, αλλά περιμέναμε οι πρώτες εργασίες, κορμοδέματα και κορμοφράγματα, δηλαδή πιάνουν τους κορμούς, τους κόβουν, τους τοποθετούν κατάλληλα, ούτως ώστε να συγκρατούν τα χώματα, τις πέτρες. Σαν τα χώματα. Τα λεγόμενα φερτά υλικά. Αυτό μπορούσε να γίνει πάρα πολύ γρήγορα, όπως το είχαμε κάνει εμείς σε άλλες περιπτώσεις, όπου έγινε απευθείας ανάθεση σε όλους τους συνεταιρισμούς υλοτομίας της Ελλάδας για να προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα σε αυτές τις εργασίες και να προχωρήσουν, όπως το είπε και ο κύριος Λέκας, κάθε άλλο παρά ΣΥΡΙΖΑ είναι ο άνθρωπος, είναι ένας επιστήμονας, είπε ότι ήταν λάθος η προσέγγιση της προτεραιοποίησης της ολιστικής παρέμβασης. Ολιστική παρέμβαση χρειάζεται, αλλά αυτή είναι μια συζήτηση η οποία πάει σε βάθος χρόνου. Το κατεπήγον ήταν η στοχευμένη, εξειδικευμένη, κατεπήγουσα παρέμβαση στα σημεία τα οποία μπορούσαν να προκαλέσουν αυτά τα φαινόμενα. Και ξέρετε, δεν ήταν ακραίο το καιρικό φαινόμενο. Το είπε και ο δήμαρχος, ο κ. Τσαμπουρνιώτης, ο δήμαρχος Μαντουδίου, ότι ήταν μια κανονική βροχή. Μία κανονική βροχή, αλλά τα φαινόμενα ήταν τέτοια ακριβώς επειδή δεν υπάρχει κανένα σημείο συγκράτησης των λεγόμενων φερτών υλικών. Γιατί ακούσαμε από τον κύριο Πέτσα χθες μια άλλη θεωρία, ότι δεν υπάρχει συσχέτιση της πλημμύρας και τα νερά που βρέθηκαν κάτω στις παραθαλάσσιες με τα καμένα. Αυτό είναι λίγο εξοργιστικό, νομίζω ότι θα πρέπει να τον μαζέψουν τον κύριο Πέτσα. Διότι στέλνει και ένα σήμα απόσυρσης της ευθύνης από τη διοικητική μηχανή. Διότι αν δεν φταίει η φωτιά για την πλημμύρα, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να γίνουν αντιπλημμυρικά πάνω στα βουνά εκεί και στα καμένα. Ναι. Έτσι, άρα να φύγει αυτή η συζήτηση γρήγορα, να μην επαναληφθεί, να του τραβήξει κάποιος το αυτή, να σοβαρευτεί η διοικητική μηχανή και βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να πάμε με αυτούς τους κανόνες. Το Φεβρουάριο που μας πέρασε, επισκέφθηκα την περιοχή της Χαλκίδας. Στον ποταμό Λίλαντα, λοιπόν, ο οποίος είχε και στην Κήτη του και στην Εμπορή του είχαμε εκτεταμένες ζημιές, είχαν πέσει και γέφυρες με αποτέλεσμα να είναι αποκλεισμένα χωριά. Η ανάθεση έργου, δηλαδή η υπογραφή της σύμβασης για τον καθαρισμό της Κήτης έγινε το Σεπτέμβριο. Η καταστροφή ήταν 14 μήνες πριν. Ναι. Δηλαδή, προσέξτε, με αυτές τις ταχύτητες, εάν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, οι κάτοικοι της Εύβοιας θα πρέπει να περιμένουν 2 χειμώνες για να γίνουν τα κατάλληλα έργα. 14 μήνες είναι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο. Αν και άκουσα πριν από λίγο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει, μα τι περιμένετε μέσα σε 2 μήνες να έχουν γίνει τα έργα, και να θεωρεί ότι οι καθυστερήσεις είναι μέσα. Επαναλαμβάνω και να τα ξεχωρίζουμε. Θα μπορούσαν να έχουν γίνει από τις πρώτες μέρες, να κινητοποιηθεί κάθε διαθέσιμος ανθρώπινος πόρος, και εδώ εμείς θα ήμασταν έτοιμοι και με τη μέθοδο της απευθείας ανάθεσης, και το λέω ρητά και κατηγορηματικά, ανοιχτά και δημόσια, να καθίσουν όλοι σε ένα τραπέζι και να ξεκινήσει ο κάθε και ο τελευταίος εξειδικευμένος άνθρωπος στην Ελλάδα να δουλεύει εκεί. Μάλιστα. Δηλαδή είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει δώσει 2 δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις και τα μόνα κορμοδέματα τα οποία γίνανε, κυρία Καχαρά, είναι τα κορμοδέματα τα οποία στήθηκαν από την ιδιωτική εταιρεία η οποία πήγε να κάνει την εισφορά της εθελοντικά. Λοιπόν, αυτό δεν περιποιεί τιμή για την πολιτεία, με συγχωρείτε. Μάλιστα. Πάντως, χθες, ξέρετε ότι έγινε πολύ εντόρος και στα social media για το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός βρισκόταν στα Χανιά και ότι έκανε αμέριμνος και ανέμελος ποδηλατάδα. Δηλαδή δείχνει ένα διπλό πρόσωπο. Είναι άλλη ρητορική της κυβέρνησης και άλλη εικόνα. Θα ήθελα να αποφύγω να σχολιάσω θέματα χαρακτήρα. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, οφείλει να πάει τώρα στην Εύβοια.
να πάει να δει από κοντά το τι έχει συμβεί, να ακούσει και τους κατοίκους και να παρακινήσει τους έχοντες την ευθύνη να λαμβάνουν αποφάσεις να το κάνουν πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, δεν πρέπει και κάποια στιγμή να συζητήσουμε ο κύριος Μπακογιάννης με το ΕΣΠΑ 1420 είχε 190 εκατομμύρια ΠΕΠ, η στερεά Ελλάδα. Τι αντιπλημμυρικά είναι. Ναι. Έχει εγκριθεί τώρα στην περιφέρεια ένα πακέτο 40 εκατομμυρίων ευρώ για αντιπλημμυρικά. Ναι. Έχουν μελετηθεί κάποια. Δεν μιλάμε για συμβασιοποίηση. Mm-hmm. Άρα πρέπει να αλλάξει η ταχύτητα υλοποίησης των έργων και κυρίως να γίνουν τα στοχευμένα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε ξανά την καταστροφή. Έστω και σήμερα, αύριο, γρήγορα, κάθε ανθρώπινος πόρος διαθέσιμος να κινητοποιηθεί για να γίνουν οι πρώτες εργασίες. Μάλιστα. Φεύγω από το θέμα των πλημμυρών και της έμβειας που πολύ φοβάμαι ότι μπορεί και να το ξανασυναντήσουμε το επόμενο διάστημα. Και έρχομαι στο θέμα του καγκελάριου Κούρτς, για την ακρίβεια του πρώην καγκελάριου. Εσείς εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πώς συνδέσατε τον κύριο Κούρτς με τον κύριο Μητσοτάκη, όχι πέραν του ότι έχουν μια προσωπική φιλία και σχέση, σε τι συνδέονται τα δύο πρόσωπα? Ο κοινός παρονομαστής είναι η αδιαφάνεια στη χρηματοδότηση μέσων ενημέρωσης. Και εδώ προσέξτε, εμείς δεν αρνηθήκαμε την ανάγκη, θα σας έλεγα ήμασταν και ένθερμοι στο να ενισχυθεί ο τομέας της ενημέρωσης. Και να σας πω και κάτι, και λίγο παραπάνω από τις άλλες, τις τυπικές, τις υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες. Γιατί είναι ο χώρος και ο τρόπος να αναπνέει η δημοκρατία μας. Χωρίς μέσα ενημέρωσης, δημοκρατία λειτουργούσα δεν υπάρχει. Mm-hmm. Τι θα έπρεπε να γίνει όμως? Να χρηματοδοτηθούν με κανόνες διαφάνειας. Να βγει ένας κανόνας, να είναι τα πάντα πάνω στο τραπέζι και όχι να γίνεται η εκχώρηση σε μια διαφημιστική εταιρεία η οποία να μοιράζει κάτω το δοκούν. Διότι δικαιούται και η αντιπολίτευση και οι πολίτες και όλα τα μέσα ενημέρωσης να γνωρίζουν ποιος χρηματοδοτείται και πόσο. Διότι πρέπει να υπάρχει και μια ισονομία. Έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά δόθηκε στη δημοσιότητα η περίφημη λίστα Πέτσα. Αυτό δεν συνιστά διαφάνεια έστω και εκ των υστέρων? Ναι, εκ των υστέρων τραβηγμένα τα μαλλιά, η οποία αποκάλυψε και ανισορροπίες τεράστιες. Έτσι, ναι. Δηλαδή ημεροληψίες οι οποίες βγάζουν μάτια. Ανοίγαν τα site, το site φορτιώθη. Ναι. Μία σειρά από πράγματα. Ναι. Και μία μεροληψία προς συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, όπου δικαιούται μετά ο καθένας να είναι ταχύποπτος. Ναι. Έτσι, και να φιλτράρει αυτό που ακούει ως σχόλιο και να κάνει τη σύνδεση με αυτό. Ναι. Ενώ αν υπήρχε ένας καθαρός κανόνας, νομίζω ότι και κάθε δημοσιογράφος και κάθε, ακόμα και διευθυντής μέσου ενημέρωσης που θέλει να κάνει τη δουλειά του, θα προτιμούσε ο κανόνας να είναι καθαρός, να είναι πάνω στο τραπέζι, να είναι αντικείμενο διαβούλευσης, ακόμα και αντιπαράθεσης. Εμείς είπαμε, βάλτε κάτω ακροαματικότητες, θεαματικότητες και απασχόληση. Και να βγει ένας τύπος μέσω του οποίου να γίνεται η κατανομή της στήριξης ή της βοήθειας. Να σας ρωτήσω τώρα το εξής, κύριε Παπά. Από τη μία βλέπω, εμπλέξατε και το θέμα της εταιρείας δημοσκοπήσεων Opinion Poll σε αυτήν την αναστάτωση με τον Κούρτς και τις διασυνδέσεις και τον παραλληλισμό με τον τρόπο που συμπεριφέρεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και από την άλλη έχουμε την κυβέρνηση αντί να απαντά, να απαντά με άλλο τρόπο και να επιτίθεται στον δικό σας νόμο, λέγοντας μάλιστα ότι ο διαγωνισμός ήταν ενισχυμένος. Τι έχουμε εδώ πέρα, έτσι μια άκρητη τυφλή? Εδώ να ξεκινήσω το δεύτερο. Να, έκανε ένα ολίσθημα ο κύριος Οικονόμου, φαντάζομαι να το διορθώσει, μίλησε για στημένο διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός αυτός έχει, θα σας έλεγα, πάρει τη βούλα και του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχω κάνει και μια σχετική ανάρτηση με τις σχετικές αποφάσεις, θα περιμένω να ανακαλέσει, διότι αλλιώς προσβάλλει και τα μέλη της ανεξάρτητης αρχής, αλλά και τους δικαστές του ανώτατου δικαστηρίου, οι οποίοι πήραν τις συγκεκριμένες αποφάσεις. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, σε σχέση με την εταιρεία δημοσκόπησης, εμείς έχουμε κάνει ένα αίτημα. Να έρθει η εταιρεία όπως προβλέπει, προσέξτε με, ο νόμος Δρουσόπουλου. Είναι ο νόμος 3603 του 2007, Υπουργείας Δρουσόπουλου. Ο νόμος λοιπόν αυτός προβλέπει ότι κατόπιν αιτήματος προσέρχεται στην Επιτροπή Θεσμική Διαφάνειας ή Δημοσκοπική Εταιρεία και καλείται να απαντήσει στα ερωτήματα των μελών. Όταν έγινε αυτό το αίτημα, η απάντηση της εταιρείας μας έκανε ακόμα πιο καχυπόπτους. Και μάλιστα θα είναι και μια απάντηση προσβλητική προς τη δημοκρατία μας, διότι η Επιτροπή Θεσμική Διαφάνειας είναι ο συγκεκριμένος θεσμός μέσα από τον οποίο η δημοκρατία μπορεί να εγγυάται και ελέγχει αν οι θεσμοί λειτουργούν με διαφάνεια. Άρα λοιπόν, αν η εταιρεία δεν είχε τίποτα να φοβηθεί, θα έπρεπε να έρθει εκεί, να προσκομίσει τα στοιχεία της,
Δεν θα έπρεπε να την καλέσουν. Θα έπρεπε η εταιρεία να πει βεβαίως έρχομαι και η πλειοψηφία, ακόμα και να λέγει όχι η εταιρεία, να της πει όχι θα έρθεις. Mm-hmm. Δηλαδή έτσι λειτουργούν τα πράγματα και μάλιστα είναι νόμος ο οποίος ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή αρνείται να τον εφαρμόσει. Διότι γύρονται πάρα πολύ συγκεκριμένα ερωτηματικά. Τώρα για να μην παρεξηγηθώ. Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα επιστημονικό εργαλείο, έτσι. Είναι μία εφαρμογή της στατιστικής και εκεί πέρα υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις. Mm-hmm. Δικαιούμαστε όλοι όμως να ξέρουμε ποια είναι τα πρωτογενή δεδομένα, δικαιούται η πολιτεία να μπορεί να εξακριβώσει εάν τηρήθηκαν οι διαδικασίες, mm-hmm. και μετά η στατιστική και οι εκτιμήσεις είναι κάτι το οποίο διαρκώς μπορεί να υπερωτάται στο δημόσιο διάλογο, διότι αυτό σημαίνει και επιστήμη. Ναι. Επιστήμη σημαίνει αμφισβήτηση, σημαίνει ξανά πείραμα, σημαίνει αναζήτηση. Αντιλαμβάνομαι ότι θα επιμείνετε σε αυτό το απολύτως. Θέμα. Απολύτως. Γιατί έχετε σηκώσει τους τόνους, είναι ένα θέμα που το συναντήσαμε πριν από 3-4 εβδομάδες, αν δεν απατώμε, και το. Ναι, και αναρωτιέμαι κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει να επιμείνει στη γραμμή μη κλίση τη εταιρεία των Επιτροπή Θεσμών. Νομίζω θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μάλιστα, για να δούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο σε ευρύτερα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Βρισκόμαστε στα μέσα πλάστη της κυβερνητικής διετίας και έχουν αρχίσει να εξυφαίνονται διάφορα σενάρια. Και έχει υποπέσει στην αντίληψή μου ότι φουντώνουν διάφορα σενάρια και του παρελθόντος, του ότι μπορεί να γίνει μια κυβέρνηση με έναν τρίτο πρωθυπουργό, ο οποίος δεν είναι πολιτικός αρχηγός, δεν ξέρω από ποιο κόμμα. Υπάρχουν τέτοια σενάρια, κύριε Παπάκη, ποιοι τα εξυφαίνουν και αν είναι, έχουν βάση. Δηλαδή, θα σκεφτόταν ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι τέτοιο σε περίπτωση που θα εκαλεί το να συγκροτήσει η κυβέρνηση. Ξεκινάω από το τελευταίο. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει τις εκλογές και ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι πρωθυπουργός. Τώρα, υπάρχουν σενάρια τα οποία φουντώνουν, καθώς έχουμε μπει στην φάση της φθοράς της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Υπάρχει ένα οικονομικό project το οποίο είναι καταστροφικό κατά τη γνώμη μας για την κοινωνία. Και οι εμπνευστές του ενδεχομένως να αναζητήσουν άλλον υλοποιητή. Δεν είναι ένα σενάριο το οποίο θα υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι. Είχαμε τραπεζίτη πρωθυπουργό πριν μια δεκαετία. Βεβαίως. Ο οποίος ήρθε, φυτεύτηκε ο άνθρωπος με την καλή ή την κακή έννοια. Είχε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα να εφαρμόσει, το οποίο πραγματικά είχε πάρα πολύ αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα. Έλεγε ο κύριος Πετρεμένος ότι μπορεί να έκλειναν οι τράπεζες. Υπήρχε που ήταν διάδοχος ενώ φυσικός διάδοχος. Ναι, ότι εννοείται ότι ετοιμάζανε κάτι τέτοιο. Ότι προετοιμάζονταν κάτι τέτοιο. Ο κύριος Πετρεμένος ήταν ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός, διδέχτηκε τον κύριο Παπαδήμου. Γι' αυτό το λέω για την οικονομία. Εντάξει, αυτό είναι τώρα νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει έτσι να αναμοκλέψουμε ακριβώς το τι έχει συμβεί εκείνη την περίοδο για να δούμε πώς θα καταλήξουμε. Ναι, έλεγα λοιπόν ότι είναι λογικό να τα βλέπουμε αυτά τα σενάρια, διότι έχει μπει σε μια τροχιά φθοράς ο κύριος Μητσοτάκης ο ίδιος και η δυσαρέσκεια πολλαπλασιάζεται καθώς περνάει ο καιρός και είναι λογικό κάποια κέντρα τα οποία ανατριχιάζουν στην ιδέα να ξανακερδίσει η αριστερά τις εκλογές να εξυφαίνουν τέτοιου τύπου σενάρια, τα οποία θα τα δούμε να πυκνώνουν τις επόμενες μέρες. Αυτό δεν αφορά την αριστερά, αφορά αυτούς που έχουν μεγάλο καημό για να εφαρμοστεί όλο το σχέδιο Ψαρίδη, δηλαδή να εκαθαριστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να προχωρήσει έτσι ακόμα πιο βαθιά η αποδιάρθρωση της εργασίας και κυρίως να μοιραστεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης αυτή τη στιγμή και είναι κάτι που έρχεται και από τις Βρυξέλλες, εδώ είναι το παράδοξο, πηγαίνει να μοιραστεί σε λίγους και εκλεκτούς. Αντί να αποτελέσει ένα μοχλό ανασύνταξης της οικονομίας μας, δηλαδή να βοηθηθεί η μεγάλη μάζα των επιχειρήσεων, οι άνθρωποι που παίρνουν απόφαση για το τι παραγγελίες θα κάνουν, τι επενδύσεις θα κάνουν, πόσο κόσμο θα απασχολήσουν, να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε στην επόμενη φάση, να εξυγχρονίσουν, να συγκροτήσουν την επιχείρησή τους, να την μετασχηματίσουν ψηφιακά. Αντί να γίνει αυτό, έχει γίνει ένα μοίρασμα της πίτας και περιμένουν την υλοποίηση. Έχει την επιθυμία η κυβέρνηση, βλέποντας και τις εξελίξεις, να αναθεωρήσει τον αρχικό σχεδιασμό της. Όχι, διότι αυτό θα ήταν σε αντιπαραβολή, σε αντιπαράθεση με το κεντρικό οικονομικό project, το οποίο εγώ δεν κάνω καμία αποκάλυψη εδώ. Mm-hmm. Αν διαβάσει κανείς δηλαδή το σχέδιο Ψαρίδη, το οποίο έχει και υπουργικές υπογραφές από κάτω και έχει υιοθετηθεί από την κυβέρνηση, λέει ρητά ότι το θεμελιακό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι οι μικρές επιχειρήσεις. Είναι το μέγεθος των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Έτσι, αν αυτό κανείς το πιστέψει και το
ενσωματώσει ως αντίληψη, μετά δικαιούται να κάνει ό,τι θέλει για να τις εξοντώσει. Δηλαδή, δεν τους ρυθμίζουν τα χρέη που συσσωρεύτηκαν στον κορονοϊό, τις αποκλείσαν το προηγούμενο διάστημα από τα εγγυημένα προγράμματα του δημοσίου, τις αποκλείουν και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν υπάρχει πρόσβαση. Υπάρχει καμία αποκλήρωση αποκλεισμού. Βεβαίως. Και τώρα τους έρχεται ο λογαριασμός με τις επιστημονικές προκαταβολές. Ναι, αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα και δεν ξέρω είναι το βασικό. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι το βασικό. Για να ακούσετε τους ανθρώπους της οργανωμένης επιχειρηματικότητας, της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, χτυπάνε όχι καμπανάκια, καμπάνες κινδύνου. Διότι εμείς, και εδώ πρέπει να σας πω ότι κάναμε και μία υπέρβαση ως αριστερά. Μιλήσαμε για πρώτη φορά όταν παρουσιάσαμε το οικονομικό μας πρόγραμμα «Μένουμε όρθιοι» στην αρχή της κρίσης για απευθείας ενίσχυση των επιχειρήσεων. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήτανε μέσα στις αυτονόητες προγραμματικές συντεταγμένες, ας πούμε, της αριστεράς. Κάναμε λοιπόν μια τέτοια υπέρβαση και είπαμε πρέπει τώρα να στηριχτεί ο κόσμος των επιχειρήσεων. Δηλαδή να μην επηρεαστεί αρνητικά η προσδοκία και η ψυχολογία των ανθρώπων που παίρνουν κρίσιμες αποφάσεις για την ελληνική οικονομία. Δεν εισακουστήκαμε και δεν εισακουστήκαμε όχι από ατύχημα. Δεν τους καταλογίζουμε ότι δεν ξέρουν οικονομικά. Έχουν ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, όχι σκοτεινό. Στο φως είναι αυτό το σχέδιο. Αυτοί θεωρούν ότι είναι σωτήριο για την εθνική οικονομία, εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι. Ότι είναι καταστροφικό. Ότι είναι καταστροφικό. Να σας ρωτήσω, κύριε Παπά, και για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μια εκκρεμή συζήτηση που έχει ανοίξει για το συνέδριο του κόμματός σας. Εγώ θυμάμαι τελευταία φορά το 2016. Πότε θα γίνει το συνέδριο, έχει αποφασιστεί, θα αποφασιστεί στα όργανα, τις επόμενες ημέρες θα συνεδριάσει το Πολιτικό Συμβούλιο και θα λάβει τις αποφάσεις. Νομίζω ότι έχει διαμορφωθεί μια συνένεση γύρω από την ανάγκη σύντομης διεξαγωγής του συνεδρίου μας για να ετοιμαστούμε, να εξοπλιστούμε για την επικείμενη μάχη. Σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μια διαδικασία στενά κομματική, θα είναι μια διαδικασία η οποία θα μας δώσει άλλη μια δυνατότητα, μια αφορμή, μια αιτία να έρθουμε σε επαφή με την κοινωνία, τα προβλήματά της, να ακούσουμε, να καταγράψουμε, να ανασυνταχτούμε και να προχωρήσουμε. Έχω την αίσθηση όμως ότι λίγο η διεύρυνση έχει φρενάρει. Για λόγους αντικειμενικούς κυρίως, ενδεχομένως και υποκειμενικούς. Και εμείς έχουμε κάποιες αδυναμίες, τις οποίες πρέπει να τις δούμε κατάματα και να την κάνουμε μια διεύρυνση η οποία να είναι αμφίπλευρη πολιτικά και πολύπλευρη κοινωνικά. Δηλαδή, στη διακήρυξή μας λέμε ότι θέλουμε να συσπηρώσουμε κόσμο από τη ριζοσπαστική αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Πολύ καλά το λέμε, αλλά λέμε κιόλας ότι θέλουμε να διευρύνουμε την επιρροή μας στα συνδικάτα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην νεολαία, στην οργανωμένη επιχειρηματικότητα, στην κοινωνία των πολιτών. Πολύ υπερβλή κοινωνικά δηλαδή διεύρυνση, αμφίπλευρη πολιτικά. Ξέρετε, διάβαζα μία άποψη αυτές τις ημέρες, μπορεί και τις προηγούμενες ώρες, που έλεγε πώς μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κερδίσει το κέντρο, που είναι ο στόχος όπως τον καθόρισε και ο πρόεδρός σας, στρίβοντας αριστερά. Υπάρχει αντίφαση. Όχι, δεν υπάρχει αντίφαση. Η αντίφαση θα ήταν να νομίζεις ότι αυτή τη στιγμή με πολιτικές οι οποίες δεν αλλάζουν τον βασικό άξονα κατεύθυνσης μπορείς να κερδίσεις τον κόσμο τον οποίο πλήττεται αυτή τη στιγμή από την εφαρμοζόμενη πολιτική. Αν λοιπόν δεν ακουμπήσεις το δάχτυλο στην πληγή, ακόμα και ο κόσμος που δεν είναι αυτή τη στιγμή μαζί σου δεν θα πιστεί να στρατευτεί, διότι δεν απαντά στο μείζον κοινωνικό ζήτημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Νίκος Παπάς, βουλευτής στο νότιο τομέα της Αθήνας και φυσικά τομεάρχης υποδομών και μεταφορών στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Συνέχεια.